σας ευλογεί και τους δύο και ξεκινάει ο τελικός του 19ου Biggest Better, ο μεγάλος τελικός, να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από ψηλού τελικού και ποιος θα πάρει την επιταγή των 30.000 δολαρίων. Και ο πρώτος γύρος έχει ξεκινήσει. Ο Αλιμπακούς μπαίνει πολύ δυνατά με ανεπάλληλα κροσέ, πιάνει και κεφαλοκρίδωμα στο τέλος τον Κρέτσμαν. Ο Κρέτσμαν, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολύ καθαρά μέχρι στιγμής, δεν έχει δώσει ούτε ένα αντικανονικό χτύπημα. Δουλεύει πολύ ωραία τον προσκυνό του χέρι, κρατάει σε απόσταση τον αντίπαλο, καρφώνει με το πίσω. Ωραίο το αριστερό μπλοκάρει ο Αλιμπακούς. Ωραίες οι αποπηγές του Αλιμπακούς. Χτυπημένος ο Κρέτσμαν, αιμορραγία από το δεξί του φρύδι, δεν το σταματάει όμως τίποτα. Ο Αλιμπακούς με την πρώτη ευκαιρία αρχίζει και μοιράζει αυτά τα λεπάλληλα κροσέ. Ωραίο το πρώτο χέρι του Κρέτσμαν. Έχουν έρθει στο τελικό σίγουρα οι καλύτεροι πυγμάχοι που είδαμε απόψε. Έχουν κάνει δύο πολύ ωραίες νίκες, προημιτελικά και ημιτελικά. Και οι δύο παίζουν πολύ ωραία το παιχνίδι τους, ο Κρέτσμαν από μακριά και ο Μπαγκούς από κοντά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία καρφώνει τα χτυπήματά του ο Κρέτσμαν από μακριά. Πιο ψηλός, πιο τεχνίτης. Ωραίο το αριστερό άπλεγα το σώμα του Μπαγκούς. Έχει ξεκινήσει και μοραγή πάλι το δεξί φρύδι του Κρέτσμαν. Πολύ δυνατά τα κτυπήματα του Μπαγκούς και στο σώμα και στο πρόσωπο του Κρέτσμαν. Δεξί και αριστερό στο πρόσωπο του Κρέτσμαν, του Μπαγκούς, συγγνώμη, από τον Κρέτσμαν. Στέφεν Κρέτσμαν με το μπλε σορτς. Αλή Μπαγκούς με το λευκό. Πολύ ωραίες απαντήσεις του Μπαγκούς. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε το μεγάλο τελικό του 19ου Biggest Better. Μεταδίδουμε ζωντανά από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, από το στάδιο De La Luz. Μαζί σας το σχολιασμό και την περιγραφή είναι ο Φίλιππος Καραβάς. Ένας πολύ ωραίος πρώτος γύρος και από τους δύο. Εδώ βλέπουμε στο replay τη μανία του Μπαγκούς. Κοιτάξτε εδώ πως πλησιάζει και χτυπάει τον Γερμανό Κρέτσμαν. Δεν σταματάει να χτυπάει με το πλησιάζει. Αλλά και από την άλλη πλευρά ο Κρέτσμαν δεν τον αφήνει να το πλησιάζει. Και ο δεύτερος γύρος ξεκινάει μόλις τώρα. Ωραία αποφυγή του, εκεί το κρατάει, πολύ έξυπνα γιατί πήγε πολύ δυναμικά ο Μπαγκούς. Διπλό δεξί, τριπλό. Όπου αλεπάλληλα χτύπηματα του Μπαγκούς, πρέπει να προσέξει ο Κρέτσμαν να τον κρατήσει στην απόσταση που τον κρατάει, δεν πρέπει να τον αφήνει να πλησιάζει. Αγκαλιάζονται εκεί οι δύο πυγμάχοι, break από τον Σμόγκελ, τον Αμερικανό διαιτητή. Από πολύ εκρηκτικά τα κροσέ του Μπαγκούς. Ο
πάλι και μοναγή το δεξί φρύδι του Κρέτσμαν. Δυσκολεύεται ο Κρέτσμαν σε αυτή την ασφυκτική πίεση του Μπακούς. Δεν μπορεί να το κρατήσει πίσω. Πιέζει με πολύ δυνατά χτυπήματα. Να πούμε ότι και οι δύο αθλητές που έχουν φτάσει τελικού είναι ίδιοι στα κιλά. 105,2 ζυγίστηκε ο Μπακούς, 105,8 ο Κρέτσμαν. 600 γραμμάρια διαφορά τους μόνο. Όπου αλλεπάλληλα χτυπήματα και από τους δύο. Ματώνει ο Κρέτσμαν. Ματώνει αλλά δεν το βάζει κάτω. Απλώνει πάλι το δεξί του χέρι. Καρφώνει με τα αριστερό στο σώμα, αλλά ήταν λίγο χαμηλά, του ζητάει συγγνώμη. Βλέπω αίματα στο πρόσωπο του Μπαγκούς, αλλά πρέπει να είναι από το... πρέπει να είναι το αίμα του Κρέτσμαν. Ω, πολύ ωραίος ο Μπαγκούς. Δεν καταφέρνει ο Κρέτσμαν να το σταματήσει με το μπροστινό χέρι. Και έχουμε ένα λεπτό μέχρι να τελειώσει και ο δεύτερος γύρος. Ο Μπαγκούς πιέζει και πιέζει πάρα πολύ, δεν σταματάει να χτυπάει. Απαντάει όποτε μπορεί ο Κρέτσμαν, αλλά είναι επικίνδυνο το να δώσει μια απάντηση ο Κρέτσμαν για να δεχτεί το πολύ δυνατό κροσέ του Μπαγκούς. Πολύ ωραία τα ίσια του Κρέτσμαν. Πολύ κουρασμένοι και οι δύο. Έχουν δώσει δύο αγώνες σήμερα το βράδυ. Είναι πολύ κουρασμένοι και έχουν έρθει εδώ. Έχουν έρθει εδώ στο τελικό. Ω, ο Μπακούς, δεν σταματάει αυτός ο Μπακούς. Δεν σταματάει να χτυπάει. Τέλος και του δεύτερου γύρου. Ίσως να είναι λίγο μπροστά ο Μπακούς. Δεν μπορεί να αντέξει αυτή την πίεση ο Κρέτσμαν. Δεν μπορεί να το κρατήσει σε απόσταση. Βλέπουμε πάλι εδώ στο replay, κοιτάξτε. Πολύ ωραία τα ίσια του Κρέτσμαν, αλλά ο Μπακούς, κοιτάξτε εδώ, δεν σταματάει. Προσποιήσεις, δείχνει να χτυπήσει κάτω, χτυπάει πάνω. Πολύ ωραίος ο Μπακούς. Και προχωράμε στο τελευταίο γύρο του μεγάλου τελικού του Biggest Better. Μέχρι στιγμής φαινομενικά ίσως να είναι λιγάκι ο Μπακούς λίγο μπροστά. Ω, εδώ ο Κρέτσμαν μπαίνει πολύ ωραία με ίσια χτυπήματα. Για να δούμε. Στέφαν Κρέτσμαν με το μπλε σόρτς εναντίον του Αλή Μπακούς με το άσπρο. Πολύ ωραίος τελικός. Πολύ ωραίες αποφυγές του Μπακούς. Έχει δώσει πιο καθαρά χτυπήματα ο Κρέτσμαν. Ο Μπακούς έχει δώσει περισσότερα. Να δούμε τι θα πούνε και οι κριτές. Οπ, τι έγινε εδώ. Πάνε και σαν να παραπάτησε λίγο ο Μπακούς. Αριστερό από τον Κρέτσμαν. Ωραίο αριστερό κροσέ στο πρόσωπο του Μπακούς. Εδώ φαίνεται σαν να έχει χτυπήσει ο Μπακούς. Τον εκρατάει εκεί πολύ έξυπνα ο Κρέτσμαν. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δείχνει ότι σαν να έχει πονέσει ο Μπακούς με κάτι. Δύο φορές είδα την έκφρασή του, τέλος πάντων. Ω, χτυπάει πολύ ωραία εκεί τα κροσέ.
Μάη και ο Κρέτσμαν. Break από τον Αμερικανό διαιτητή, τον Steve Smoker. Ορμάει ένα λεπτό περίπου για να τελειώσει και να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ωραίο το δεξί. Αλλεπάλληλα κροσέ από τον Μπαγκούς. Πολύ ωραίο Μπαγκούς. Συνδυάζει σώμα και κεφάλι. Δίνει τα uppercut και από τα uppercut προχωράει στα κροσέ. Χτυπάει στο σώμα και στο κεφάλι τον Κρέτσμαν. Εκεί γλιστράει πάλι ο Μπαγκούς. Εμποραγεί πάλι ο Κρέτσμαν, δεν το βάζει κάτω. Μισό λεπτό περίπου για να τελειώσει ο μεγάλος τελικός του 19 του Bigger's Better. Εξουθενωμένοι και οι δύο. Εξουθενωμένοι και οι δύο. Πόπο αλλεπάλληλα χτυπήματα και οι δύο στο πρόσωπο. Και ναι, τελειώνει ο... Τελειώνει και ο τρίτος γύρος, τελειώνει και ο τελικός. Κοιτάξτε εδώ πως τρέχει το αίμα από το πρόσωπο του Κρέτσμαν. Καταπληκτικός αγώνας. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Μπουνιά στην μπουνιά. Μπουνιά στην μπουνιά και από τους δύο. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής. Δεν μπορούμε να πούμε. Για να δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλή Μπαγκούς έπαιξε τρεις αγώνες αχτύπητος. Δεν έχει ούτε ένα σημάδι στο πρόσωπό του. Ισοπαλία κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε έναν έξτρα γύρο. Μα και βέβαια, και βέβαια δεν υπήρξε νικητής μετά από έναν τέτοιο αγώνα. Ασύλληπτο αυτό που σημαίνει. Έξτρα γύρος. Είναι πολύ κουρασμένοι και οι δύο, τα έχουν δώσει όλα. Λοιπόν, αυτό που θα κερδίσει θα είναι αυτός που θα το θέλει περισσότερο. Λοιπόν, και ο τέταρτος και τελευταίος γύρος ξεκινάει. Φοβερό το αριστερό. Φοβερό το αριστερό από τον Κρέτσμαν. Ο τσίπα ανιστήριο θα είναι αυτό και για τους δύο. Εκεί που σκεφτήκανε και οι δύο ότι τελείωσε το μαρτύριό τους, άλλο ένα μαρτύριο ξεκινά και είναι ο τέταρτος γύρος. Είναι ο τέταρτος γύρος γιατί και οι δύο βρεθήκανε ισόπαλοι. Ωραίο το αριστερό. Ωραία τα κροσιά από τον Μπαγκούς. Μεγάλη μοραγία εκεί, τον κουτούλησε εκεί ο Μπαγκούς. Άσχημο. Πολύ άσχημο αυτό. Μεγάλωσε το κόψιμο στο βρύδι του Κρέτσμαν, αλλά δεν κατάλαβα από τι έγινε, που του κουτούλησε κατά λάθος ή δεύτερη. Μοραγία στα μάτια, ρε παιδί. Κρίμα. Το είδαμε, το είπαμε και από την αρχή ότι ένα τέτοιο κόψιμο είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Έστω και το τόσο λίγο είχε πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ο Μπαγκούς ήταν αχτύπητος από την αρχή. Δεν έχει ούτε να σημάδι στο πρόσωπο. Για να δούμε τι έγινε. Εκεί. Για να το δούμε τώρα.
Α, ο, ναι. Ναι, να το. Κουτουλιά. Κουτουλιά. Να δούμε τι θα πούν οι κριτές και οι διαιτητές τώρα, γιατί αυτό δεν είναι, δεν νομίζω ότι είναι. Θεωρείται λίγο αντικανονικό, έτσι όπως έσκυψε και σηκώθηκε. Να δούμε τι θα πούν οι κριτές. Θα είναι τεράστια αδικία να χάσει το παιχνίδι ο Κρέτσμαν από κεφαλιά, κεφαλιά και στο, δηλαδή στο πονεμένο, στο σχισμένο βρύδι. Και άλλο ξαναδούμε. Σκύβει κάτω, εκεί πάλι όπως σηκώνεται. Δεν ήταν αντικανονικό, δεν έσκυψε παραπάνω από όσο έπρεπε να σκύψει. Αντιθέτως ο Κρέτσμαν έσκυψε πάνω από το κεφάλι του. Ω, και τον πόνεσε εκεί, τον πόνεσε. Τον πόνεσε και το έδειξε ο Κρέτσμαν ότι πόνεσε. Πω πω, κυρίες και κύριοι, εξελίσσεται ένα θρίλερ σήμερα εδώ στο Ντελαλούς της Λισαβόνας. Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής? Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής? Θα ξαναβλέπουμε ένα θρίλερ. Το βλέπω και πονάω. Δέχτηκε πολλές κεφαλιές ο Κρέτσμαν σήμερα και πολλά την κανονικά σκηπήματα. Και είναι μεγάλη αδικία για ένα πυγμάχο που έχει παίξει τόσο καθαρά, τόσο τεχνικά, να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Κάνουνε ό,τι μπορούνε. Το πιέζουνε, τη βάζουνε βαζελίνη, το κρατάνε. Εκεί ο Κάτσμαν. Oh. Ασύλληπτο, ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Ενώ ξεκίνησε τόσο ωραία ο Κρέτσμαν στο τελευταίο γύρο, στο τέταρτο. Για να δούμε εδώ, ο γύρος πάλι ξεκινάει. Πω 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 πω. Πω πω, το θέλουν και οι δύο τόσο πολύ. Ο Αλί Μπαγκούς τα δίνει όλα. Σίγουρα δεν το έκανε επίτηδες. Λοιπόν, μάλλον θα δούμε τον μεγάλο νικητή, τον Αλί Μπαγκούς. Δεν μπορεί ο Κρέτσμαν να συνεχίσει, όσο όμορφα και αν έπαιξε, όσο άτυχος και αν υπήρξε. Αυτός είναι ο κόσμος πυγμαχίας, κυρίες και κύριοι. Ένα χτύπημα αλλάζει όλο τον αγώνα. Και αυτό το χτύπημα το δέχτηκε στον πρώτο αγώνα από τον Ολλανδό που του σκίσε το βρύδι, και αυτό το σκίσιμο μεγάλωσε με την πορεία και φτάσαμε εδώ. Δεν πειράζει. Πολύ άτυχος ο Κρέτσμαν. Πολύ άτυχος. Λοιπόν, εδώ η επιταγή έχει βγει κιόλας. Θα πάει στον Αλί Μπαγκούς, ο οποίος κερδίζει αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, με κατάληψη αντιπάλου. Με τεχνικό νοκάουτ. Στον τέταρτο γύρο. Από το Μαρόκο και το Βέλγιο, Αλί Μπαγκούς. Ο Αλί Μπαγκούς είναι αυτός ο οποίος παίρνει τις 15.000.